Γεννάκη, καλό μεσημέρι. Ένα σχόλιο για όσα έγιναν στη Βουλή θα ήθελα. Θα ανατρέψετε να μιλήσουμε για τα θέματα που πραγματικά ενδιαφέρουν την κοινωνία και όχι για αυτά που προσπαθεί να βάλει στο κάδρο και στην ατζέντα ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον των Ελλήνων. Και όχι για αυτά που με ζητήματα ανοιχτά. Προσπαθεί να βάλει στο κάδρο και στην ατζέντα ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον των Ελλήνων. Και όχι για αυτά που με ζητήματα ανοιχτά. Προσπαθεί να βάλει στο κάδρο. Κάτι που τελικά δεν ξέρουμε πόσα θα είναι και πού θα καταλήξουν μα τις πλάτες όλων μας. Επιτρέψτε λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό. Επαναλαμβάνω και επιμένω. Ο κ. Στασούλας είναι βουλευτής. Εγώ επαναλαμβάνω και επιμένω στη θέση της Νέας Δημοκρατίας ως γραμματέας του κόμματος. Η θέση μας είναι στόχος και θέμα και ατζέντα με τα πραγματικά προβλήματα και δεν θα παίξουμε το παιχνιδάκι κανενός. Μα κανενός Τσίπρα, κ. Τσίπρα ή κανένας άλλου πολιτικού του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει με κάθε τρόπο να γυρίσει αλλού τα βλέμματα, το Ηνωμένο Πολιτείο, όπως θα ξεχάσει το τι έρχεται ή δεν θα νιώσει το κόστος και το βάρος αυτών των μέτρων που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα θα είναι. Γι' αυτό το λόγο παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να επιμένουμε, να επιμείνουμε εμείς στην πραγματική συζήτηση, προφανώς, στο πραγματικό θέμα, προφανώς, στα πραγματικά προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να αποδράσει. Ακούστε λίγο. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να αποδράσει. Από πού? Προσπαθεί να αποδράσει από ένα εγκλωβισμό που έχει περιέλθει, διότι είτε επειδή το επιθυμούσε και ο ίδιος, είτε επειδή του πρότειναν και το δέχτηκε αβίαστα. Και νόμιζε ότι όντως και αύριο μέρα είναι αδερφέ, κάτι μπορεί να συμβεί, να μας βοηθήσει και εμάς ως κυβέρνηση, για αυτούς δηλαδή. Σήμερα βρίσκεται σε ένα απόλυτο εγκλωβισμό, σε ένα απόλυτο τέλμα. Μειώνεται διαρκώς τα ποσοστά του κομματός του, δημοσκοπικά καταραίει. Έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης. Διότι αλλού κοιτάζει ο ένας, αλλού κοιτάζει. Πώς το βλέπετε αυτό? Παρακαλώ πολύ. Κύριε Βιεννάκη, πάντως ήταν massive. Καλά. Εγώ λοιπόν μένω. Επειδή στη Βουλή κυκλοφορείτε και γενικά. Και όχι μόνο στη Βουλή. Και όχι μόνο στη Βουλή. Μιλάτε σαν άνθρωπος που την επικράτεια την έχω. Για τους βουλευτές που μιλάτε, για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται σε διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα λοιπόν και συνεχίζω και ολοκληρώνω. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι απόλυτα εγκλωβισμένος. Διότι η επιλογή του μένω στην εξουσία με όποιο κόστος, απλώς και μόνο για να είμαι εγκατζωμένος στην εξουσία και στην καρέκλα της εξουσίας, χωρίς να ξέρω τι θέλω να κάνω την επόμενη μέρα, τι έχει φέρει σήμερα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο, στο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δημοσκοπική κατάρρευση. Ένα. Μια κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που ξέρουν πολύ καλά πως δεν θα διοριστούν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όπως διορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον κύριο Τσίπρα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά θα πρέπει να εκλεγούν. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, θα πρέπει να πείσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τον ψηφοφόρο του στην τάδε περιφέρεια ότι αδερφέ, για το καλό σου θα μειώσω τη σύνταξη, για το καλό σου θα μειώσω τα φορολόγια, τώρα θα αυξήσω τη φορολόγησή σου, για το καλό σου κάνω όλο αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να και όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια, και όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια, χωρίς να ξέρω αν και πότε θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση, αλλά όμως για το καλό σου όλο αυτό το διάστημα, από 12 δις μέτρα που σου υποσχέθηκα και σε κορόιδεψα και σε εξαπάτησα πριν 2 χρόνια, σήμερα για το καλό σου έχουμε ένα μνημόνιο τρίτο που είναι 9 δις μέτρα. Και για το καλό σου έχω κάνει κάπου 13 μήνες να κλείσω αυτή την αξιολόγηση. Φαίνεται πως δεν θα την κλείσω ούτε τώρα. Άρα για το καλό σου όλα αυτά τα κάνω. Αυτό πρέπει να συμβεί και να υποθεί και να πείσει ο βουλευτής. Τότε ο σημερινός βουλευτής. Και εσείς να ψηφίσετε και κάποια ξέρει, τα μέτρα και τα αντίμετρα που λέει η κυβέρνηση. Για να μην κάνετε αυτό που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βάζετε και τη λέξη αντίμετρα. Πολύ ωραίο. Ναι. Και επειδή ξέρουν λοιπόν. Και εσείς στηρίζετε τις θέσεις του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Και συνεχίζω λοιπόν την κουβέντα. Και επειδή ξέρουν πολύ καλά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι κατά 1/3 σε αριθμό από ό,τι είναι σήμερα. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, όποτε γίνουν εκλογές. Γι' αυτό το λόγο και η πιπίλα περί των αντιμέτρων, όπως είδατε, λίγο κράτησε. Ναι. Δηλαδή, ποια αντίμετρα? Εσείς, τα συσίτια. Κύριε, ποια αντίμετρα? Και επειδή λοιπόν ο ελληνικός λαός πολύ καλά καταλαβαίνει, δηλαδή πάει το μυαλό του σε αυτή τη 13η σύνταξη. Ποια σύνταξη? Ένα βοήθημα ήταν περιστασιακό, το οποίο πάει, τελείωσε. Το οποίο από τη μια το δώσαμε και πολλαπλά το εισπράξανε. Άρα λοιπόν το δούλεμα τέρμα. Εδώ συζητάμε για μια συστηματική εξαπάτηση του ελληνικού λαού και επειδή δεν βάζουν μυαλό οι άνθρωποι, να σας πω και ένα τελευταίο. Θυμάστε πριν περίπου 20 μέρες το no paper του Μέγαρ Μαξίμου και τη Lost Spirits για παράδειγμα. Ότι όλα καλά, η ανάπτυξη έρχεται, η συμφωνία έκλεισε. Ποια συμφωνία έκλεισε? Είδατε σε καμιά συμφωνία, γιατί δεν έχουμε δει. Όχι, άρα, λοιπόν, υπάρχει. Άρα λοιπόν η ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη. Η ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη και για τη Νέα Δημοκρατία που μας ρωτήσατε, εμείς πολύ έγκαιρα έχουμε διαγνώσει ότι αυτό θα συμβεί και συμβαίνει και θα συμβεί στην Ελλάδα. Δηλαδή. Κάποιοι άνθρωποι που ηγούνται αυτή τη στιγμή της χώρας μας, δυστυχώς για τη χώρα μας, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να κλείσουν καμία συμφωνία, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πλάνο, και καμία στρατηγική. Έχουν. Καμία στρατηγική. Κλείσει, αφού και εσείς έχουν καλύτερα να την κλείσουν. Έχουν ως στόχο, ως μοντέλο, ως στρατηγική το δόγμα φλαμπουράρι
η ανάπτυξη θα έρθει ως ελαττήριο, θα εξφενδονιστεί. Ναι. Πώς, από μόνο του, κατά παραγγελία. Κύριε Αγενάκη, λοιπόν, ολοκληρώνω, αν με επιτρέψετε, ολοκληρώνω η θέση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή πολύ έγκαιρα είχαμε προβλέψει ότι όλα αυτά θα συνέβαιναν και θα συμβούν, είχαμε ζητήσει εκλογές. Και το ζητάμε και τώρα εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν, δεν είναι εις θέση να κάνουν καλό για τη χώρα, δεν μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό, πολύ περισσότερο τους αδυνάτους που τους τελειώνουν, κυριολεκτικά τους αδυνάτους, τους οικονομικά αδυνάτους συμπολίτες μας. Διότι και η μείωση των συντάξεων δεν θα πειράξει τους ταξικούς αντιπάλους. Βλέπω διαρροές σήμερα και στον τύπο, νομίζω φιλοξενεί δημοσίευμα και η Καθημερινή, ότι στη Νέα Δημοκρατία σκέφτεστε να ψηφίσετε κάποια από τα διορθωτικά μέτρα. Μου επιτρέπετε να σας πω, επειδή γνωρίζω τι λέμε στη Νέα Δημοκρατία. Καθαρές κουβέντες. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει κανένα πακέτο μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα πακέτο μέτρων. Ένα. Δύο. Η Νέα Δημοκρατία, το είπα και πριν, το επαναλαμβάνω και τώρα, πολύ έγκαιρα έχει προβλέψει αυτή την πορεία των ραντεβού που διαρκώς αναβάλλονται, ραντεβού με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης που διαρκώς αναβάλλονται, και η διαρκή αναβολή τι προσφέρει αλήθεια, βάρη και πλέον αύξηση των απαιτήσεων. Άρα λοιπόν, αποσυνδέοντας την πορεία της αξιολόγησης που θέλουμε να έχει κλείσει ένα χρόνο πριν, όχι τώρα, ένα χρόνο πριν. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία ζητά εκλογές. Διότι οι εκλογές αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Κανένα μέτρο δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνουμε. Αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει και δεν θα λειτουργήσει ως σωσίβιο στήριξης στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ανέργους. Τελεία. Μισό λεπτό. Ωστόσο, θα εφαρμόσετε, αν γίνουν εκλογές και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο θέμα, τα μέτρα τα οποία θα συμφωνήσει και θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Μα να δούμε ακριβώς τι θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Πάντως, εμείς είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα, μετά την ενέργεια εκλογών, με μια ισχυρή κυβέρνηση, ισχυρότατη κυβέρνηση, να τρέξουμε. Εάν έχει καταλήξει μια συμφωνία, που το βλέπω απίθανο, αλλά αν έχει καταλήξει μια συμφωνία, τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να αξιοποιήσουμε σε μέγιστο βαθμό το βαθμό ελευθερίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας απέναντι στο μνημόνιο που έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας. Σε μέγιστο βαθμό να αξιοποιήσουμε αυτό το βαθμό ελευθερίας, κάτι το οποίο το έχουμε κάνει στην προηγούμενη περίοδο που είμαστε κυβέρνηση Σαμαρά. Με το ΦΠΑ, θυμίζω, στην εστίαση, για το καλό ή για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Αν όμως δεν έχουν κλείσει, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιθανότερο, δεν έχουν κλείσει καμία αξιολόγηση. Να μην κλείσει αξιολόγηση πριν το πιθανότερο σενάριο, ναι. Αυτό μπορεί να σημαίνει χρεοκοπία το καλοκαίρι. Πολύ πιθανόν λοιπόν να ζήσουμε καταστάσεις χειρότερες από το 2015. Και δεν λέω κάτι άλλο από αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας μόλις χθες. Η ανησυχία μας λοιπόν δεν είναι ανησυχία αβάσιμη. Η πρόβλεψη που κάναμε μέσα στο καλοκαίρι, που κάποιοι έτρεξαν να την υποτιμήσουν, μα είναι να το αναζητάτε εκλογές. Ναι, ζητάμε εκλογές. Διότι θα συμβούν αυτά. Αυτά δηλαδή συμβαίνουν τώρα. Και φοβόμαστε και απευχόμαστε να συμβούν τα ακόμα χειρότερα. Προς το παρόν λοιπόν, υπάρχει καθυστέρηση, κύριε Αβγενάκη. Δεν φτάσαμε σε. Η καθυστέρηση όμως δεν είναι μια εβδομάδα. Είναι 13-14 μηνών καθυστέρηση. Και να θυμίσουμε, και πολύ καλά κάνετε το ερώτημα αυτό. Να θυμίσουμε ότι 13 μήνες πριν, δηλαδή το Φεβρουάριο, που θα έπρεπε να έχει κλείσει η συμφωνία, γιατί συζητάγαμε, η κυβέρνηση συζήταγε και όλοι είχαμε συμφωνήσει για προσπάθεια μείωσης του χρέους, αλλά καμία κουβέντα για νέα μέτρα. Σωστά. Σωστά. Σήμερα τι συζητάμε, καμία κουβέντα για μείωση του χρέους, αλλά η κουβέντα είναι ποια μέτρα και από πού θα τα πάρουμε. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ η κουβέντα πρέπει να τελειώσει. Αυτή η πορεία και αυτό το μοντέλο που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση και αύριο μέρα είναι και βλέπουμε. Του οχαδελφισμού του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί, δεν προσφέρει βοήθεια στην Ελλάδα. Δεν βοηθά την ελληνική οικονομία. Δεν θα εκτοξευτεί ως ελαττήριο που έλεγε ο κ. Φλαμπουράρης η οικονομία μας επειδή κάποιοι το παράγγειλαν. Να είμαστε σοβαροί. Η πώληση του 40% της ΔΕΗ βρίσκει σύμφωνη τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή είναι και το θέμα το οποίο δημιουργεί στην κυβέρνηση. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γι' αυτό το λόγο εμείς θεωρούμε ότι τα πειράματα που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΔΕΗ πρέπει να τελειώσουν άμεσα. Και βεβαίως στον χώρο της αγοράς ενέργειας. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Τρόικα είχαν συμφωνήσει το 2015 τι αλήθεια, τη μείωση στο μερίδιο της αγοράς από το 95% της ΔΕΗ στο 50%. Ναι. Μείωση μέχρι το 2020. Από το 2015 μέχρι το 2020, επαναλαμβάνω, από το 95% στο 50%. Ναι. Με τι όφελος αλήθεια, με κανένα όφελος. Δηλαδή μία μεταρρύθμιση, μία ιδιωτικοποίηση, μία μείωση της αξίας της ΔΕΗ χωρίς κανένα όφελος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με βεβαιότητα κατάρρευση. Και όσοι σήμερα υποστηρίζουν με πάθος παρακαλώ, υπερασπίζονται την ακινησία, τότε με συγχωρείτε, υπογράφουν με μελάνι το οποίο δεν σβήνει την κατάρρευση και τη διάλυση της ΔΕΗ. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία στηρίζει, και το έχει μάλιστα κάνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, την αξιοποίηση της ΔΕΗ και όλων των κλάδων και των τομέων της. Με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να αποκτήσει αξία
και βέβαια η αγορά της ενέργειας να αποκτήσει ενδιαφέρον και για άλλους επενδυτές. Η ΔΕΗ πρέπει να σωθεί. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει, είναι απολύτως απαραίτητο να προσφέρει τις υπηρεσίες και στον ελληνικό λαό, αλλά και στους εργαζόμενους, βεβαίως, αλλά όχι όμως με το μοντέλο αυτό. Αυτό που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κύριος Κουρλέτης ή όσοι υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο της ακινησίας, με βεβαιότητα οδηγεί στην κατάρρευση και στην καταστροφή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.